κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να ξεκινήσω, με επιτρέπετε κύριε Καγκλάμα, να ξεκινήσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε αυτή την ανακοίνωση χθες των Τούρκων, κύριε Σκουρλέτη, παράταση της Ναύτεξ. Εκεί που λέγαμε ότι λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα, έρχεται και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, θα συναντηθεί αύριο με τον κύριο Δένδια, θα πάει και στον κύριο Τσαβούσογλου. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις, σας ανησυχούν? Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που να μην ανησυχεί. Υπάρχει μια τουρκική προκλητικότητα, την οποία την βιώνουμε όλο το τελευταίο διάστημα, αρκετούς τελευταίους μήνες. Δεν πιστεύω να έχει εκπλαγεί κάποιος με τα όσα έχει δει τελευταία εκ μέρους της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι εμείς πόσο παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα και ποια στρατηγική με σταθερότητα υπηρετούμε. Διότι τα θέματα της τακτικής των ελιγμών είναι πάνω στο τραπέζι, είτε σε διπλωματικό επίπεδο, είτε ακόμα και με τις κινήσεις που βλέπουμε στο στρατιωτικό επίπεδο, με ασκήσεις κτλ. Σημασία έχει ποια είναι η στόχευσή μας, η στρατηγική. Και εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος εξ αρχής ότι αυτό το οποίο είναι ενδεδειγμένο εκ μέρους της χώρας είναι η στρατηγική του διαλόγου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε τέτοιου είδους συμφωνίες που θα υπηρετούν και την συνεργασία και την ειρήνη και στη σχέση μας με την Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως, επειδή ακριβώς όλα αυτά υπόκεινται αντικειμενικά στο παιχνίδι των ανταγωνισμών, προφανώς μιλάμε για ένα διάλογο ο οποίος στο τελικό του αποτέλεσμα δεν θα θίγει την ελληνική πλευρά. Αντίστοιχα, θα εξασφαλίζει βιώσιμες υπηρεσίες ή ισορροπίες με τις κινήσεις όμως της Τουρκίας. Αυτό δηλαδή που είδαμε χθες, ότι έληξε η Ναύτεξ, παράνομη Ναύτεξ, και έχουμε παράταση της παράνομης Ναύτεξ. Πώς θα μπορεί να πάει η ελληνική πλευρά σε ένα διάλογο με αυτές τις συνθήκες? Από ό,τι βλέπετε, ότι παράλληλα με αυτές τις κινήσεις γίνονται προσπάθειες και από εξωγενείς παράγοντες, εν πάση περιπτώσει πέρα από την πλευρά την δική μας και την τουρκική, όπου πιέζουν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Εμείς είμαστε ένα οργανικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα διπλωματικά όπλα που έχουμε στην διάθεσή μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να τραβήξει ακόμη καιρό. Θέλει γερά νεύρα, θέλει ψυχραιμία, κυρίως όμως θέλει στρατηγική στόχευση. Και αν εγώ σε κάτι θέλω να ασκήσω μια κριτική στην παρούσα κυβέρνηση, είναι ότι το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησής της, ενώ έβλεπε το πρόβλημα να έρχεται, να εντείνεται, να κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα, αδράνησε. Αδράνησε και κάνει, έτρεξε αυτά τα οποία έκανε τελευταία στιγμή εσπευσμένα. Θα έπρεπε δηλαδή αυτά που έχει κάνει να τα είχε κάνει νωρίτερα, εκ των προτέρων. Νομίζω νωρίτερα θα έπρεπε να τα είχε κάνει. Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Καγκλαμάνη, το πρώτο σχόλιο.